Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο αξέχαστος σαντουριέρης Αριστίδης Μόσχος είχε πει ότι ο ήχος από το σαντούρι είναι τόσο γλυκός που του ταιριάζει να παίζει τραγούδια της θάλασσας. Σήμερα εδώ, μπρος στη θάλασσα, πλάι στο εκκλησάκι, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου του Εκρίνης, εδώ στη Νέα Κρίνη, πλάι στην πλώρη της Κόρης των Κυμάτων. Θα ακούσουμε σαντούρι. Θα κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στο σαντούρι, με πολλή νοσταλγία, με μουσικές από τη Μικρασία, το Αιγαίο Πέλαγος και όχι μόνο. Μαζί μας η κυρία Σοφία Ηλιάδου, καθηγήτρια μουσικής, μαέστρος, καθηγήτρια σε χοροδίες και καθηγήτρια σαντουριού. Χαίρετε, κυρία Ηλιάδου. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που είμαστε και αυτή τη φορά μαζί σας και ευχόμαστε να σας ταξιδέψουμε με τους ήχους του σαντουριού. Πάνε 2 χρόνια που σας είχαμε πάλι εδώ στην εκπομπή μας, 2 χρόνια και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί με τους μαθητές σας, τα παιδιά σας, μικρότερα παιδιά τότε, δεν ξέρω αν είναι τα ίδια και αν είναι μεγαλύτερα τώρα, πιο όρημα, καλύτεροι οργανοπαίχτες ασφαλώς. Φέτος είμαστε εδώ μαζί σας με το σύνολο σαντουριών του Οδείου Άνω Πόλης. Αποτελείται από αρκετά παιδιά που ήταν και την προηγούμενη φορά που σας γνωρίσαμε και παίξαμε στην εκπομπή σας. Και έχουμε πολλά όμορφα τραγούδια και για αυτή την εκπομπή να παρουσιάσουμε. Είναι, θα λέγαμε, λίγο έτσι, όχι εξεζητημένο, ιδιόμορφο, να παίζουν μόνα τους τα σαντούρια. Αυτό νομίζω ότι είναι που κάνει και τη διαφορά στο σύνολό μας, ότι κάθε όργανο, κάθε σαντούρι από μόνο του έχει 100 χορδές. Για φανταστείτε τώρα να παίζουν 4, 5 ή 6 σαντούρια μαζί, τι ιδιαιτερότητα έχει αυτός ο ήχος που παράγουν. Ιδιόμορφο όργανο, 100 χορδές τώρα, και χορδές, το σχήμα του και όλα, έτσι. Και μάλιστα σαντούρ, στα τουρκικά σημαίνει 100 χορδό. 100 χορδές, σαν είναι το 100, τουρ είναι οι χορδές. Πρόκειται για ένα αρχαίο όργανο. Ένα όργανο που ξεκινάει από τις Ινδίες, από την Περσία. Λένε ότι επινοήθηκε στην Περσία και από εκεί ταξίδεψε στην Ινδία, στην Κίνα, στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Βέβαια, σε κάθε χώρα και σε κάθε λαό άλλαζε η μορφή του, αλλά η βασική του δομή παραμένει ίδια. Σήμερα με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα? Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από τη Δυτική Μακεδονία, το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Γνωστό σε όλους μας. Ναι. Για να σας ακούσουμε. Σ' αγαπούσα και δεν καθόμαν καλά.
Πολύ ωραία. Γνωστές οι μουσικές, γνωστοί οι ήχοι, έτσι μας, μας δίνετε μια νότα αισιοδοξίας με τη μουσική σας. Χαίρομαι. Παρόλο που πρόκειται για ένα αρχαίο όργανο, είναι μάλλον παραμελημένο σήμερα. Παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι έχει ξεχαστεί το σαντούρι, εγώ παρατηρώ την επανένταξή του στη μουσική και μάλιστα πάρα πολλά σύγχρονα τραγούδια χρησιμοποιούν το σαντούρι λόγω του ιδιαίτερου ήχου του. Προκειμένου να συνδυάσουν τη μοντέρνα και την παραδοσιακή μουσική, ε. Ναι. Οι φίλοι μου λένε ότι, εντάξει, περισσότεροι με ρωτάνε πώς και το επέλεξα. Πολλοί εντυπωσιάζονται. Στην περισσότερη υπάρχουν θετικές απόψεις γι' αυτό. Τους αρέσει, συμμετέχω σε εκδηλώσεις, σχολείο. Είναι όμορφο όργανο, δηλαδή είναι ένα όργανο αγαπητό, πιστεύω, στο κοινό. Και όσο περνάει ο καιρός, αναβιώνει. Ένα σύνολο, λοιπόν, από νέα παιδιά, από μαθητές ακόμα. Τι περιμένουν τα παιδιά αυτά από το σαντούρι? Τα παιδιά αυτά, όταν πρωτοάκουσαν τον ήχο του σαντουριού, ενθουσιάστηκαν. Και ενώ στις εποχές μας δεν περιμένεις να τους εντυπωσιάσει η παραδοσιακή μουσική ή ένα τέτοιο μουσικό όργανο, όλα αυτά τα παιδιά που θα δούμε σήμερα ξεκίνησαν με πάρα πολύ χαρά το σαντούρι και με πάρα πολύ χαρά το συνεχίζουν και προοδεύουν πάρα πολύ. Βλέπετε αυτόν τον ενθουσιασμό εσείς? Το βλέπω τον ενθουσιασμό, έρχονται στο μάθημα που δεν το ονομάζουμε μάθημα, γιατί είναι η διασκέδασή μας, η χαλάρωσή μας και περνάμε πολύ όμορφα. Δεν το αντιμετωπίζουμε σαν μία ώρα μαθήματος. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο στο σαντούρι είναι ο ήχος του αρχικά. Το πόσο διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν να παίξεις σαντούρι. Και η ιδιαιτερότητά της σαν μουσικό όργανο. Δηλαδή δεν είναι ένα συνηθισμένο όργανο, δεν το συναντάς πολύ συχνά. Όπως κάθε μουσικό όργανο έχει τις απαιτήσεις του, έτσι και το σαντούρι έχει κάποιες απαιτήσεις. Κανένα μουσικό όργανο δεν είναι εύκολο να το μάθεις, αλλά με εξάσκηση, αν το αγαπάς, αν σε εκφράζει, πιστεύω ότι είναι εύκολο και το μαθαίνεις ευχάριστα. Λοιπόν, παίξαμε τη Δυτική Μακεδονία. Πού θα μας πάτε τώρα? Τώρα θα συνεχίσουμε με την Προποντίδα, από το Μαρμαρά Προποντίδας, με το Κύρκο Στάκη. Νομίζω ότι όλοι μας, οι τηλεθεατές μας και εμείς, θα σιγοτραγουδήσουμε μαζί σε αυτό το τραγούδι.
Ρώσα και Λακώντα. Βεβαίως το σαντούρι, πρέπει να πούμε ότι ήρθε στην Ελλάδα, στον κορμό της Ελλάδος, από τη Μικρασία. Ναι, το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή, οι πρόσφυγες που ήρθανε από τη Μικράσια στον ελλαδικό χώρο φέραν μαζί τους διάφορα μουσικά όργανα που τα αγαπούσαν πάρα πολύ. Ένα από αυτά ήταν το σαντούρι, το οποίο πέρασε στα νησιά του Αιγαίου, όπως στη Μυτιλίνη. Και μάλιστα η Μυτιλίνη είναι η πατρίδα του σαντουριού, το μυτιλινιό σαντούρι λέμε. Και καθώς επίσης και στην Αθήνα. Και εκεί ήταν βασικό μουσικό όργανο της κομπανίας που δημιουργήθηκε, της μουσικής κομπανίας. Πρόκειται για όργανο μελωδίας ή συνοδείας? Ο βασικός του ρόλος είναι μελωδικός, δηλαδή παίζει την κύρια μελωδία όπως παίζουν και τα υπόλοιπα όργανα. Παρ' όλα αυτά έχει τη δυνατότητα να συνοδεύει κιόλας, όπως μία κιθάρα ή όπως το λαούτο, συνοδεύει τα όργανα που παίζουν την κεντρική μελωδία. Σήμερα όμως είπαμε ότι θα ακούσουμε μουσική, δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη Δυτική Μακεδονία, πήγαμε Προποντίδα. Τώρα πού θα πάμε? Τώρα θα ακούσουμε το «Έχει για πάντα για», τραγούδι από τη Μικρά Ασία. Και θα μας τραγουδήσει η μαθήτρια του Συνόλου των Σαντουριών, η Χρυσάνθη Ιώκα. Τώρα μας παίζεται, όπως είπε κάποιος φίλος από την Κωνσταντινούπολη, τον εθνικό ύμνο της Κωνσταντινούπολης. Τον εθνικό ύμνο, ακριβώς. Να σας ακούσουμε. Thank you.
Έχει για πάντα για. Τι μας θυμίσατε τώρα? Για να δούμε λίγο το σαντούρι σαν όργανο. Έτσι ιδιόμορφο το σχέδιό του. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου. Όπως είπαμε, έχει 100 χορδές. Και αυτό το κάνει να έχει πολύ πλούσιο ήχο. Και είναι... Για να φανταστούμε πώς θα κουρδιστούν, πόση ώρα θέλουν για να κουρδιστούν οι 100 χορδές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι εδώ του σαντουριού. Εδώ μια κιθάρα έχουμε και... Όλα τα άλλα είναι εύκολα. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο κομμάτι που έχει το σαντούρι. Έχει 100 χορδές, όπως είπαμε. Παίζεται πάνω στην ειδική βάση που τοποθετούμε. Με τα μικρά ραβδάκια αυτά που ονομάζονται μπαγκέτες. Σε αντίθεση με το κανονάκι, έτσι, αυτή είναι η διαφορά που μάλλον. Έχει τις δαχτυλίθρες στο κανονάκι, ναι. Οι μπαγκέτες δίνονται είτε με βαμβάκι και κλωστή, είτε μόνο με κλωστή, δέρμα, τσόχα, ανάλογα τι ήχο θέλει να βγάλει ο οργανοπαίκτης. Επίσης, στις παλιές εποχές το σαντούρι το κρεμούσανε και στο λαιμό οι οργανοπαίκτες για να συνοδεύσουν τις πατινάδες, στους γάμους. Και ήταν ένας άλλος τρόπος παίξηματος. Σήμερα πια στο τραπεζάκι του, ειδικό. Στο ειδικό τραπεζάκι του, έτσι. Ναι. Πού θα πάμε τώρα? Τώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κέρκυρα που λέγεται Ρούγα ή αλλιώς Κερκυραϊκός Χορός. Οργανικό τραγούδι. Είμαι σίγουρος ότι σιγοτραγουδώντας το, κάποιοι κάναν και τις κινήσεις χορεύοντάς το. Πρόκειται για ένα όργανο το σαντούρι, το οποίο δεν έχει όλα τα διαστήματα, έτσι, της μουσικής. Δεν έχει όλα τα διαστήματα, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι σαν το βιολί, σαν το κανονάκι ή το κλαρίνο.
αλλά ένας καλός μουσικός στο σαντούρι που το αγαπάει και θέλει να αποδώσει όσο πιο σωστά γίνεται τη μουσική, μπορεί να βρει τρόπους και τρικάκια για να το κάνει πιστικά. Θέλει να το έχεις δηλαδή λίγο, να είσαι λίγο καλλιτέχνης, ναι. Να το αγαπάς το όργανο. Ναι, ναι, θέλει να το αγαπάς για να μπορείς να το υπηρετήσεις και σωστά. Μιας και μιλάμε έτσι για ότι πρέπει να το έχεις, να είσαι καλλιτέχνης, πείτε μας έτσι γνωστά ονόματα σαντουργέριδων. Βέβαια, δεν ξέρω αν η λέξη σαντουργέρης δεν είναι έβυχη, αλλά αποδίδει αυτό που παίζει το σαντούρι, φαντάζομαι. Ναι, έτσι έχει επικρατήσει να ονομαζόμαστε. Ή αλλιώς, μουσική που παίζουμε σαντούρι. Ένας από τους πιο γνωστούς ήταν ο Αριστίδης ο Μόσχος, ο Μπινταγιάλας, ο Τάκης Σούκας και άλλοι πολλοί μουσικοί. Δημιούργησαν παράδοση, φαντάζομαι. Δημιούργησαν μεγάλη παράδοση και από αυτούς έχουμε να παίρνουμε εμείς μαθήματα πολλά. Υπάρχουν λεπτομέρειες που φαντάζομαι ότι σιγά σιγά τις μαθαίνετε ακόμα και οι δάσκαλοι, έτσι δεν. Καθένας έχει το δικό του ύφος, το οποίο αυτή είναι και η ομορφιά στη μουσική. Ανάλογα με το τι χαρακτήρα είσαι, βγάζεις και αυτήν τη μουσική. Μάλιστα. Οπότε από κάθε σαντουριέρι, από κάθε μουσικό, έχεις να πάρεις το δικό του στίγμα. Θέλει μελέτη, φαντάζομαι. Θέλει μελέτη, αλλά δεν, όταν κάτι το αγαπάς και το κάνεις με όρεξη, δεν το βλέπεις σαν μελέτη, το βλέπεις σαν χαλάρωση. Είπαμε ότι το σαντούρι, έτσι, στη σύγχρονη Ελλάδα, μας έρχεται από τη Μικρασία. Ναι. Κάτι σμυρναίικο δεν θα μας παίξετε? Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι τα σμυρναίικα τραγούδια και θα μας το τραγουδήσει η Μαρία Πασαλίδου. Υπέροχη εκτέλεση του τραγουδιού. Βεβαίως να πούμε ότι πρόκειται για σύγχρονο τραγούδι που το έχει γράψει ο Παντελής Θαλασσινός. Ναι, μουσική Παντελή Θαλασσινού. Και ίσως είναι αυτό που μας λέγατε προηγουμένως, ότι υπάρχει ένα συγκερασμό στην παράδοση και στο σύγχρονο τραγούδι. Πολλοί συνθέτες τώρα πειραματίζονται με αυτό το κομμάτι. Πώς μπορούν να ταιριάξουν την παράδοση
με τη σύγχρονη μουσική. Για να μιλήσουμε για σας, κυρία Ηλιάδου. Είστε καθηγήτρια μουσικής. Ναι, είμαι καθηγήτρια μουσικής. Είμαι στο οδείο της Άνω Πόλης, όπου έχουμε και το σύνολο των Σαντουριών, στο Μουσικό Σχολείο των Γιαννιτσών. Και μετά ασχολούμαι με χοροδίες, παιδικές, νεανικές και ενηλίκων. Κάθε τόσο σας βλέπουμε στην επικαιρότητα, τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Άλλωστε, προέρχεστε από μια μουσική οικογένεια. Ναι, ναι. Ο πατέρας μου είναι ψάλτης και όλα τα παιδιά ακολουθήσαμε το δρόμο του. Έτσι, ε. Καθένας με τη δική του ιδιαιτερότητα, αλλά ακολουθήσαμε τη μουσική. Κυρία Ηλιάδου, βρισκόμαστε στη Νέα Κρίνη. Να ευχαριστήσουμε έτσι, για τη φιλοξενία, ας το πούμε έτσι, τον Σύλλογο Προσφυγών Μικρασιατών, η Αγία Παρασκευή. Είμαστε μπρος στο κύμα, μπρος στη θάλασσα. Μια θάλασσα που βγαίνοντας το Θερμαϊκό μας οδηγεί στο Αιγαίο Πέλαγος. Θέλουμε να μας πείτε ένα τραγούδι έτσι νησιώτικο. Ας είναι και μοντέρνο, ας μην είναι παραδοσιακό. Θα κλείσουμε με το τραγούδι που λέγεται Κρίνα του Γυαλού. Κρίνα του Γυαλού είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται σε όλα τα νησιά. Σε όλα τα νησιά μας, στην Ελλάδα μας. Ακούγοντάς το, πριν το ακούσουμε μάλλον, να σας ευχαριστήσουμε. Και εμείς, να είστε καλά. Σαν κρύο.